Μετά από μια ωραία διαδρομή από την πεδιάδα της Μεσαράς προς τις νότιες υπόρειες του Ψιλορίτη, ο δρόμος μας οδηγεί στην Ιερά Μονή Βροντισίου, που τιμάται στον Άγιο Αντώνιο. Τα αιωνόβια πλατάνια καλωσορίζουν τον προσκυνητή δίπλα στην ωραία μαρμάρινη κρίνη του 15ου αιώνα, που του προσφέρει τα κρυστάλλινα νερά της που πηγάζουν από τα σπλάχνα του Ψιλορίτη. Εδώ, κάτω από αυτά τα πλατάνια, είχαν γίνει πολλά πολεμικά συμβούλια των επαναστατημένων κριτικών στη διάρκεια των αγώνων για την ελευθερία. Ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας, ο Κουρμούλης, ο Μαλικούτης, ο Ρωμάνος και άλλοι συναντιόντουσαν εδώ για να καταστρώσουν τα πολεμικά τους σχέδια. Η ανάγλυφη παράσταση της Κρίνης παρουσιάζει τον Αδάμ και την Εύα στον επίγειο Παράδεισο και τέσσερις άλλες μορφές, οι οποίες συμβολίζουν τους ποταμούς της Εδέμ, Φυσών, Γιών, Τίγρη και Εφράτη. Οι Τούρκοι αποκαλούσαν τη Μονή Σαντριβανλή Μοναστήρ και έτσι αναφέρεται στα έγγραφά τους εξαιτίας της κρίνης που στολίζει τον περίβολό της. Η Μονή Βροντισίου ήταν φρουριακού τύπου όπως και τα περισσότερα μοναστήρια της Κρήτης. Παλαιότερα είχε μια μαρμάρινη πύλη η οποία γκρεμίστηκε το 1913. Σε εκείνη την πύλη αναγραφόταν η χρονολογία 1630 έως 1639 Ιουλίου και έφερε μια ανάγλυφη εικόνα του Ιησού με το Ευαγγέλιο. Στη μέση του περιβόλου της Μονής βρίσκεται ο δίκλητος ναός που τιμάται στον Άγιο Αντώνιο και την αναψηλάφιση του Αποστόλου Θωμά. Δίπλα στο Καθολικό βρίσκεται το Οστεοφυλάκιο στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής. Αρχικά το Καθολικό ήταν μονόχωρο και προς τα τέλη του 16ου αιώνα έγινε επέκταση του ναού προς τα δυτικά και παράλληλα οικοδομήθηκε στη βόρεια πλευρά ένα ευρύχωρο κλήτος. Εντύπωση προκαλεί το ψηλό πυργόμορφο κοδωνοστάσιο λατινικού τύπου, το οποίο έχει ανεξάρτητη είσοδο και η στέγη του στήριζεται σε τόξα. Thank you.
Λατινικού τύπου είναι και τα παράθυρα της νότιας πλευράς του Καθολικού και σε συνδυασμό με το κοδωνοστάσιο δημιουργούν τη σκέψη ότι ίσως το μοναστήρι να δέχθηκε παρεμβάσεις από τον λατινικό κλήρο. Ως γνωστό, στα χρόνια της Ενωτοκρατίας από το 1204 έως το 1669, η εκκλησιαστική κατάσταση στην Κρήτη άλλαξε ριζικά. Οι Ενετοί εκδίωξαν τους Ορθόδοξους αρχιερείς και εγκατέστησαν Λατίνο Αρχιεπίσκοπο και Λατίνους Επισκόπους σε μια προσπάθεια να εκλατινίσουν τον Ορθόδοξο κρητικό λαό. Τα μοναστήρια με τα κτήματά τους παραχωρήθηκαν σε Λατίνους κληρικούς και αν κάποιος Ορθόδοξος ήθελε να χειροτονηθεί κληρικός, έπρεπε κατόπιν προτάσεως να μεταβεί στα Κύθυρα ή τα Επτάνησα. Στη δυτική πλευρά της Μονής, με προσανατολισμό από βορρά προς νότο, βρίσκεται ένα διόροφο συγκρότημα με τα νέα κελιά των μοναχών και το Ηγουμενείο. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην Ιερά Ιστορική Μονή Βροντισίου, μια μονή από τις εξέχουσες του νησιού μας, της Κρήτης, η οποία ανάγει την ίδρυσή της στις αρχές του 14ου αιώνα. Και μάλιστα το πρώτο μοναστήρι ήταν απέναντι στο χωριό Σταβορίζια, η Ιερά Μονή Βαλσαμονέρου. Από εκεί ξεκινήσανε οι πατέρες. Το καθολικό της εκεί Ιεράς Μονής, ο ναός ο κεντρικός, θυμάται στη Παναγία. Εκεί έγινε ο πρώτος πυρήνας μοναχικής ζωής, το χωριό της Πάνω Ρίζας. Και από εκεί ξεκίνησαν οι πατέρες, από την Ιερά Μονή Βαλσαμονέρου. Εκεί λοιπόν ιδρύθηκε το πρώτο κοινόβιο, ανδρικό κοινόβιο μοναστήρι. Και μάλιστα εκεί μεγαλούργησαν οι πατέρες μαζί με τους μεγάλους σπουδαίους κριτικούς αγιογράφους του 15ου αιώνα, του 16ου αιώνα. Και κάποια στιγμή βέβαια οι πατέρες μετήκησαν από την εκεί μονή, την Ιερά Μονή Βαλσαμονέρου, όπου υπάρχει και σώζεται σήμερα το περίφημο καθολικό κεντρικός, δηλαδή ιερός ναός, ο οποίος θυμάται και αναφέρεται σήμερα ως ναός του Αγίου Φανουρίου, διότι εκεί ιδρύθηκε, φτιάχτηκε και δημιουργήθηκε τον 15ο αιώνα το πρώτο εκκλησάκι προς τιμή του Αγίου Φανουρίου πάνω στη Κρήτη. Οι πατέρες βέβαια κάποια στιγμή μετήκησαν από εκεί, πήγαν από την Ιερά Μονή Βαλσαμονέρου, από τον Άγιο Φανούριο και ήρθαν εδώ στο Βροντίσι. Η πιο έτσι ισχυρά παράδοση περί της ονομασίας της Μονής ανάγεται στην εποχή του 14ου αιώνα, όταν υπήρχαν κάποιοι ιερείς με το επίθετο Βροντίσις, και μάλλον λόγω αυτού του γεγονότος υπήρχε και η ονομασία εδώ της περιοχής ως Βροντίσι. Ήρθαν λοιπόν οι πατέρες εδώ στο μετόχι τους, υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι προς τιμή του Αγίου Αντωνίου. Ήρθαν λοιπόν, επεκτείνανε το ναό, φτιάξανε δίπλα παραπλεύρος και ενώσανε το δεύτερο κλήτος προς τιμή της ξυλαφίσεως του Αποστόλου Θωμά. Και έτσι λοιπόν άρχισε να παίρνει ζωή εδώ το μοναστήρι, να δημιουργούνται τα πρώτα κελιά, η περίφημη είσοδος, μαρμάρινη είσοδος
τις μονείς με τον Παντοκράτορα. Και έτσι λοιπόν μεταφυτεύτηκε εδώ μαζί με τους πατέρες, μεταφυτεύτηκε και η σχολή της κριτικής αγιογραφίας. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί από κοινού, οι σπουδαίοι αυτοί αγιογράφοι, ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, ο Άγγελος, και μαζί με τους μοναχούς άρχισαν εδώ να δημιουργούν και να φτιάχνουν τις περίφημες έτσι φορητές εικόνες, και μαζί με όλα τα υπόλοιπα που δημιουργήθηκαν, τα κτίρια, τα κελιά, τα εργαστήρια, οι φούρνοι. Υπήρξε λοιπόν μια πολύ σημαντική παρουσία εδώ της Μονής Βροντισίου, η οποία έδωσε πολύ σημαντικούς πατέρες, προσωπικότητες σημαντικές, και έτσι λοιπόν από κοινού, όπως είπαμε όλοι μαζί, προσπαθήσαν, ανέδειξαν η πνευματική φυσιογνωμία, η πολιτιστική φυσιογνωμία της Μονής, αλλά και την ιστορική φυσιογνωμία της Μονής, διότι οι πατέρες πήραν και μέρος εδώ στους σημαντικούς αγώνες επί τουρκοκρατίας, επί γερμανικής κατοχής. Έτσι λοιπόν, όπως όλα βέβαια τα μοναστήρια, έχει εδώ να δείξει και η Μονή μας έτσι ένα ιδιαίτερο ιστορικό, μια ιδιαίτερη ιστορική διαδρομή. Και βέβαια, όπως αναφέραμε, οι αγιογράφοι αυτοί οι οποίοι περάσαν από εδώ αφήσανε πλούσιο έργο, δηλαδή ένα πλούσιο διάκοσμο εσωτερικό μέσα στο ναό, αγιογραφικό, αλλά και πολλές φορητές εικόνες, μεταξύ των οποίων 6 περίφημες εικόνες του Μιχαήλ Δαμασκηνού, οι οποίες κοσμούσαν εδώ το ναό του μοναστηριού, βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης στο Ηράκλειο. Εδώ διασώζονται 3 εικόνες του Αγγέλου, η γνωστή εικόνα η Άμπελος και 2 οι οποίες ιστορούν τον Άγιο Φανούριο, και πολλές άλλες εικόνες οι οποίες κοσμούν μοναστήρια της Κρήτης, μοναστήρια και ναούς όλης της Ελλάδος, αλλά και μουσεία. Και έτσι λοιπόν πορεύονταν στον αγώνα αυτό της μοναχικής κοινοβιακής ζωής, μέχρι του σημείου που ήρθαν οι Τούρκοι το 1866, σφάξαν τους μοναχούς, καταστρέψανε, κάψανε το μοναστήρι, διότι οι πατέρες εδώ παίρνανε ενεργό ρόλο στους αγώνες ενάντια στους κατακτητές, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα λοιπόν να έρθουν οι μεν Τούρκοι να κατασφάξουν τους μοναχούς, να λαιλατήσουν και μάλιστα να καταστρέψουν τα πλούσια κοιμήλια που είχε εδώ, πλούσια βιβλιοθήκη, κοιμήλια, λόγω της ιδρύσεως της σχολής της αγιογραφίας, όπως είπαμε. Και κατοπινά βέβαια και οι Γερμανοί, διότι εδώ στα όρη γίνανε μάχες τότε, ιστορικές. Και έτσι λοιπόν απογυμνώσανε το μοναστήρι, μείνανε ελάχιστοι μοναχοί, που περαιευτήκανε και αυτοί στην πορεία του χρόνου, προσπαθώντας να συγκροτήσουν την παρουσία εδώ της Μονής. Το καθολικό του 14ου αιώνα ήταν κατάγραφο με μοναδικής τέχνης αγιογραφίες. Σήμερα, μετά τις καταστροφές που υπέστη η Μονή στα χρόνια της τουρκοκρατίας, σώζονται ευτυχώς αρκετές από αυτές. Ξεχωρίζουν η μοναδική στην κριτική εικονογραφία παράσταση του δείπνου του Εμαούς στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ιερού Βήματος, που περιβάλλεται από στιθάρια αποστόλων, προφητών και αγγέλων. Η κοινωνία των Αποστόλων στο τόξο του και οι παραστάσεις των Μηνολογίων στο τόξο του Κυρίως Ναού. Μοναδική περίπτωση στην Κρήτη αποτελούν οι τοιχογραφίες του Μηνολογίου στον Κυρίως Ναό, αντί για τον καθιερωμένο Ευαγγελικό κύκλο. Από το σωζόμενο τμήμα του Μηνολογίου, χαρακτηριστική στον νότιο τοίχο είναι η απεικόνιση του Δεκεμβρίου με τους εορτάζοντες Αγίους και τη σφαγή των νηπίων.
Η ακριβής χρονολογία της ίδρυσης της Μονής του Αγίου Αντωνίου στο Βροντίσι δεν μας είναι γνωστή, αλλά ήταν από τα αρχαιότερα και σπουδαιότερα μοναστήρια της Κρήτης. Αν και οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για τη Μονή ανάγονται στον πρώιμο 15ο αιώνα, είναι πολύ πιθανόν η ίδρυσή της να έγινε αρκετά χρόνια παλαιότερα. Από τα τέλη του 16ου και κατά τον 17ο αιώνα φαίνεται ότι ήταν η κύρια περίοδος ακμής της Μονής, αφού τότε οικοδομήθηκαν πολλά από τα κτίσματά της. Την περίοδο αυτή κατασκευάστηκε και η μαρμάρινη κρίνη με τον υπέροχο γλυπτό διάκοσμο. Η παλαιότερη γραπτή αναφορά της Μονής του Αγίου Αντωνίου γίνεται σε έγγραφο του 1462, στο οποίο αναφέρεται ότι ο ιερομόναχος Νίλους Καλοσυνά κόμοραν συν μοναστέριο Άγιο Αντώνιο Βροντίσι. Αλλά και το 1467 αναφέρεται σε συμβόλαιο σύμφωνα με το οποίο ο καρδινάλιος Βυσαρίων εκμισθώνει για 5 χρόνια στον Λάουρο Γκουιρίνι 4 πατριαρχικά χωριά του Λατινικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως, το Ζαρό, την Ύβρητο, την Πλουτή και το Βροντίσι. Η ονομασία της Μονής οφείλεται στο επώνυμο του ιδρυτή, ο οποίος πρέπει να ονομαζόταν Βροντίσις. Με το επώνυμο Βροντίσις αναφέρονται 4 ιερείς του Χάνδακα σε έγγραφο του 1323 και όπως μας πληροφορεί ο αρχαιολόγος και ιδρυτής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Στέφανος Ξανθουδίδης, ήταν επώνυμο βυζαντινής οικογένειας. Η Ιερά Μονή Βροντισίου αφιερώθηκε προς τιμήν του πρώτου ασκητή της Ορθοδοξίας που έβαλε τα θεμέλια του μοναχισμού, τον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα, όπως σημνεί το μεγαλινάριο του Αγίου. Των μοναζών των υπογραμμών
και των τυσσερίμου πολιούχων και οικιστήν στήλην σοφροσύνης, οσίοντε το κλαίος Αντώνιον τον Μέγα ανεφημίσομεν. Ο Άγιος Αντώνιος έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως ασκητής στην έρημο και εκοιμήθη στις 17 Ιανουαρίου του 356. Η μνήμη του εορτάζεται από την Αγγλικανική, την Λουθυρανική, την Καθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τη βιογραφία του έγραψε στην ελληνική γλώσσα ο επίσκοπος Αλεξανδρίας Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, ο οποίος την διένυμε σε όλους τους μοναχούς της Αιγύπτου, αρχίζοντας με τη φράση «Αγαθήν άμυλα ενωτήσαστε». Ο Άγιος Αντώνιος γεννήθηκε το 251 στο χωριό Κομά της Κάτω Αιγύπτου. Καταγόταν από πολύ πλούσια οικογένεια ευσεβών χριστιανών που κατήχε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενης γης. Από μικρό παιδί επιδίωκε την μοναξιά και την απομόνωση και γι' αυτό δεν θέλησε να μάθει γράμματα για να μην αισθάνεται σύγχυση και ανάγκη φροντίδας. 6 μήνες μετά τον θάνατο των γονιών του, ο Αντώνιος άκουσε στην εκκλησία την ευαγγελική περικοπή της πρόσκλησης του πλουσίου νέου, στην οποία αναφέρεται ότι ο Χριστός είπε «Πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη» από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Εμπνεόμενος από αυτή την ευαγγελική περικοπή, μοίρασε την μεγάλη περιουσία του στους φτωχούς, εμπιστεύτηκε την μικρότερη αδελφή του σε ένα παρθενογωγείο ανατροφής και αποσύρθηκε σε ένα απομονωμένο τόπο στην έρημο κοντά στο χωριό του, ζώντας ασκητικά και αντλώντας διδάγματα από άλλους ασκητές, τους οποίους θαύμαζε, συλλέγοντας το πνευματικό νέκταρ της ηθικής και της αρετής τους. Σε αυτό τον έρημο τόπο διαβιούσε ασκούμενος την αγρυπνία, την νηστεία και την προσευχή, μελετώντας τα ιερά κείμενα. Κατανίκησε τους αρχικούς πειρασμούς της νεότητάς του, τις οδυνηρές σκέψεις για την αδελφή του που κινδύνευε να γίνει πόρνη και τις ασθένειες με συνεχείς προσευχές. Σε εκείνους που τον επισκέπτονταν και τον θαύμαζαν για τον ασκητικό του βίο έλεγε «Εγώ δεν ενίκησα, αλλά η χάρις του Θεού ή της με ενίσχυσε». Ο Άγιος Αντώνιος κοιμόταν σε μία ψάθα στο ύπαιθρο, διδάσκοντας πως όταν οι δονές του σώματος ασθενούν, τότε ενδυναμώνει η ψυχή, επαναλαμβάνοντας διαρκώς τη ρίση του Αποστόλου Παύλου, τον όπισθεν επιλανθανόμενη, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενη. Πολύ συχνά ο Άγιος Αντώνιος πήγαινε στο νεκροταφείο, μακριά από την πόλη για να αποφύγει τους σκανδαλισμούς και εκεί δίπλα στους τάφους που συμβόλιζαν τη ματαιότητα της ζωής συνέχιζε την ασκητική του άθληση. Μια νύχτα δέχτηκε την βία επίθεση από πλήθος δαιμόνων που τον άφησαν ανέσθητο και μισοπεθαμένο πάνω σε ένα τάφο. Την επόμενη μέρα ένας υπηρέτης που του έφερνε λίγο ψωμί, αλάτι και νερό τον μετέφερε στην πόλη, αλλά όταν συνήλθε επέστρεψε στον ίδιο τάφο για να συνεχίσει τη μάχη του με τα πονηρά πνεύματα τα οποία του επιτέθηκαν με τη μορφή άγριων ζώων, σκορπιών και ερπετών. Εκείνος όμως παρέμεινε ατάραχος και τους είπε «Εάν είχατε δύναμη, ένας και μόνο έφτανε. Εάν ελάβετε κατ' εμού εξουσίαν άνωθεν, μία μελείτε, η δε και δεν ελάβετε, τι μάτιν ταράσεστε». Οι δαίμονες ντροπιασμένοι έφυγαν τρίζοντας τους οδόντες. Μετά από 20 χρόνια σκληρού ασκητικού βίου, ο Άγιος Αντώνιος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους ανθρώπους
θεραπεύοντας τους ασθενείς με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, και αργότερα πήγε στα ερείπια ενός φρουρίου και κατοίκησε σε ένα σπήλαιο, χωρίς να τον βλέπει κανένας και χωρίς να δέχεται κανέναν, παρά μόνο ένα γνωστό του, ο οποίος του έφερνε κάθε 6 μήνες ψωμί, υπερβαίνοντας τα όρια της ανθρώπινης φύσης. Στη διάρκεια των φοβερών διωγμών των χριστιανών επί Μαξιμιανού, εγκατέλειψε το ερημητήριό του και έδωσε σκληρή μάχη κατά της ειδωλολατρίας. Το ίδιο επανέλαβε και 40 χρόνια αργότερα, σε ηλικία 100 χρονών, όταν πήγε στην Αλεξάνδρεια για να αντιμετωπίσει την αίρεση του Αρίου, που ήταν πρωτοπρεσβύτερος στην Εκκλησία της Αλεξάνδρειας και δίδασκε ότι ο Ιησούς ήταν δημιούργημα και όχι υπόσταση του Λόγου του Θεού. Ο Άγιος Αντώνιος διατηρούσε αλληλογραφία με τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου να αντιμετωπίσει η Εκκλησία την αίρεση του Αρίου, συγκαλώντας την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 και έτρεφε μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπο του Αγίου Αντωνίου και συχνά ζητούσε τις συμβουλές του. Ο Άγιος Αντώνιος δίδαχε τους μαθητές του να μην θεωρούν τίποτα ανώτερο από την αγάπη του Χριστού, να μην δελεάζονται από τα κοσμικά αγαθά. Υπενθύμιζε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι εφήμερη και θα πρέπει να κοπιάζουμε για την απόκτηση αιώνιων αγαθών που είναι οι αρετές της σοφροσύνης, της αγάπης και της σύνεσης. Την ηλίαν της τρόπης μιμούμενος, το βαπτιστή ευθύες τες τρίβης επόμενος, Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονας οικιστής και την οικουμένην εστήριξας ευχές σου, διό πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Εσφραγισμένου του μνήματος, η ζωή εκ τάφου, ανέτειλας Χριστέ ο Θεός, και των θυρών και κλεισμένων τις μαθητές, επέστηση πάντων Ανάστασης, πνεύμα ευθές δι' αυτόν, εγγενίζον ημίν κατά το μέγα σου ελέος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάξον και ελέησον, ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Ιερά Μονή Βροντισίου ήταν σημαντικό κέντρο μοναχισμού κατά τον 17ο αιώνα,
αλλά και σπουδαίο πνευματικό κέντρο στο οποίο ευδοκίμησαν τα γράμματα και η ζωγραφική. Ο Μιχαήλ Δαμασκηνός ήταν από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της κριτικής σχολής αγιογραφίας, σύγχρονος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και του Γεωργίου Κλόντζα. Γεννήθηκε στον Χάνδακα και διδάχτηκε αγιογραφία στη σχολή της Αγίας Εκατερίνης των Σιναϊτών. Διέγραψε μια σπουδαία πορεία στη Βενετία και ήρθε σε επαφή με τα σύγχρονα ρεύματα της τέχνης και φιλοτέχνησε πολλά έργα που βρίσκονται σήμερα στον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων της Βενετίας και το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Το 1584 τον συναντάμε στον Χάνδακα και ο βυζαντινολόγος Κωνσταντίνος Καλοκύρης σημειώνει «Έκτοτε εργάζεται εις την μονή του Βροντισίου, εκ του εκείδε εργαστηρίου του προέρχονται ασφαλώς οι εικόνες του Αγίου Μινά. Σήμερα βρίσκονται στην Αγία Εκατερίνη». Τις 6 αυτές εικόνες μετέφερε από τη Μονή Βροντισίου στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινάς του Ηρακλείου το 1800 ο ιερομάρτυρας Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης, εκτιμώντας την μεγάλη τους καλλιτεχνική αξία. Σήμερα εκτίθενται στην έκθεση εικόνων και κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης των Σιναϊτών του Ηρακλείου, όπου έλαβε και τα πρώτα του μαθήματα στην αγιογραφία ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, οι οποίες διασώθηκαν χάρη στη Μονή Βροντισίου. Πρόκειται για τις εικόνες της προσκύνησης των μάγων, Μίμου Άπτου, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Μυστικός Δείπνος, η Καιόμενη Βάτος και η Θεία Λειτουργία. Οι σπάνιες αυτές εικόνες έμειναν στον Άγιο Μινά για περίπου 2 αιώνες και το 1970 μεταφέρθηκαν στην Αγία Εκατερίνη. Οι εικόνες αυτές επιβεβαιώνουν την παρουσία του Μιχαήλ Δαμασκηνού στη Μονή του Αγίου Αντωνίου στο Βροντίσι, αλλά αυτό που λέγεται ότι ήταν μοναχός της Μονής δεν είναι επιβεβαιωμένο. Μια σημαντική πληροφορία για τη σχέση του Μιχαήλ Δαμασκηνού με τη Μονή Βροντισίου δημοσίευσε ο καθηγητής και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Μανούσος Μανούσακας. Όταν εκδηλώθηκε η τουρκική επίθεση στη Μονή Βροντισίου, ο Εμμανουήλ Δέσος, βιβλιογράφος και αδελφός του ηγουμένου της Μονής Βροντισίου Σίλβεστρου Δέσου, έδωσε στον Λόγιο Μοναχό και ηγούμενο του Αγίου Γεωργίου στο Σκαλωτό Γεράσιμο Βλάχο αμφίβολα ή ντιζένια όπως λέγονται τα προσχέδια 7 αγιογραφικών πινάκων. Ένα από τα αμφίβολα αυτά ήταν η κεφαλή του Αγίου Αντωνίου ζωγραφισμένη από τον Δαμασκηνό. Υπάρχει η εικασία ότι ενδεχομένως η μορφή του μάγου που αντικρίζει κατάματα τον θεατή του πίνακα της προσκύνησης των μάγων να είναι η αυτοπροσωπογραφία του Μιχαήλ Δαμασκηνού, όπως έκαναν και άλλοι μεγάλοι ζωγράφοι στα έργα τους, διότι το πρόσωπο αυτό με τα ίδια χαρακτηριστικά συναντάται συχνά στα έργα του. Το 1645, μετά την απόβαση του Ιουσούφ Πασά στη Μονή Γωνιάς της Χισάμου και την άλωση των Χανίων και του Ρεθύμνου το 1646, οι τουρκικές ορδές ξεχύθηκαν ανατολικά στην ύπαιθρο της Κρήτης σπέρνοντας τον θάνατο και την καταστροφή. Όταν πλησίαζαν στη Μονή Αρκαδίου, ο ηγούμενος και οι μοναχοί ακούγοντας τη βοή των Τούρκων που πλησίαζαν σαν καταιγίδα, εγκατέλειψαν το μοναστήρι για να σωθούν και ο ρεθυμνιώτης Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής στο έμετρο έργο του «Κρητικός πόλεμος» ιστορεί το γεγονός. Κι ο γούμενος εμίσεψε και οι καλογέροι εφήγαν. Με τα κοπάδια κύλθασι στες μεσαρές επήγαν. Μαζί κι οι ιερομόναχοι, πάση κι οι διακόνοι και στο Βροντίσι μπαίνουσι στον Άγιον Αντώνη.
Σε όλη τη σκοτεινή νύχτα της τουρκοκρατίας, η μονή του Αγίου Αντωνίου ήταν το καταφύγιο των κατατρεγμένων χριστιανών που έβρισκαν εδώ καταφύγιο. Εδώ είχε το στρατηγείο του και ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας και κατάστρωνε τα πολεμικά του σχέδια μαζί με τους οπλαρχηγούς της Μεσαράς και από εδώ κήρυξε την επανάσταση του 1866 στην κεντρική και ανατολική Κρήτη. Μετά την επανάσταση ακολούθησε ολοκληρωτική καταστροφή της Μονής Βροντισίου. Ο Σαντιά Αγάς από το Ζαρό έσφαξε 4 μοναχούς. Το καθολικό και τα κελιά παραδόθηκαν στις φλόγες, καθώς και 300 ελαιόδεντρα και τα σιτηρά της Μονής και έκανε το μοναστήρι μάντρα για τα πρόβατά του. Νέα καταστροφή της Μονής ακολούθησε και στην επανάσταση του 1878. Τα περισσότερα από τα κοιμήλια της Μονής λαιλατήθηκαν και καταστράφηκαν. Αλλά και στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, το μοναστήρι πρωτοστάτησε στον αντιστασιακό αγώνα, προσφέροντας καταφύγιο και κάθε είδους βοήθεια στους αντάρτες του καπετάν Πεταλακογιώργη. Παλαιότερα, η Μονή Βροντισίου ήταν μετόχη της ακμάζουσας Μονής του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στο Βαρσαμόνερο, στη βόρεια πλαγιά του υψώματος Αγκαβανιάς, απέναντι από το χωριό Βορίζα, κάτω από τις επιβλητικές πλαγιές του Ψιλορίτη. Κατά τον 18ο αιώνα, η Μονή του Αγίου Φανουρίου άρχιζε να παρακμάζει. Τα κτίρια της εγκαταλείφθηκαν και τότε η Μονή Βροντισίου γνώρισε μεγάλη άνθηση. Σήμερα σώζεται μόνο η τρίκλητη εκκλησία, της οποίας το βόρειο κλήτος τιμάται στην Παναγία Οδηγήτρια, το νότιο στον Άγιο Ιωάννη Πρόδρομο και το εγκάρσιο στον Άγιο Φανούριο. Η αναστήλωση του ναού πραγματοποιήθηκε μετά το 1947 από τον αρχαιολόγο Νικόλαο Πλάτωνα. Το αρχαιότερο κλήτος είναι της Παναγίας από τους πρώτους αιώνες της Ενετοκρατίας, όπως διαπιστώνεται από τα χρονολογικά χαράγματα. Σε παλαιά έγγραφα αναφέρεται «Chiesa della Madonna di Varsamonero». Το κλήτος που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο ιστορήθηκε ανάμεσα στο 1400 έως 1428. Το εγκάρσιο κλήτος του Αγίου Φανουρίου οικοδομήθηκε το 1426 και ιστορήθηκε, όπως είδαμε στην επιγραφή, από τον κρητικό ζωγράφο Κωνσταντίνο Ιρίκο. Και τα τρία κλήτη είναι κατάγραφα με τοιχογραφίες μεγάλης επιστημονικής αξίας για την μελέτη της κρητικής σχολής αγιογραφίας. Βρισκόμαστε στην υπερήφημη Ιερά Μονή Βαλσαμονέρου, η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα. Είναι ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Κρήτης, με μεγάλη ιστορική, πνευματική, κοινωνική
και προσφορά έτσι στο νησί και ιδιαίτερα στο μοναχισμό και ιδιαίτερα στις τέχνες τις αγιογραφικές. Διότι εδώ όταν ζούσαν οι πατέρες, αρχικά οι οποίοι μεταφυτεύθηκαν στη Μονή Βροντισίου κατοπινά, ήρθανε και κατοικήσαν εδώ μαζί τους οι σπουδαιότεροι κριτικοί αγιογράφοι, ο Άγγελος, ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, ο Θεοτοκόπουλος σε νεαρά ηλικία, και ήρθαν λοιπόν εδώ και μεγαλούργησαν και στις τοιχογραφίες του ναού μαζί με τα συνεργεία τα οποία βρισκόντουσαν εδώ τα αγιογραφικά, αλλά και στις φορητές εικόνες. Και έτσι σήμερα εμείς θαυμάζουμε αυτό το ένδοξο παρελθόν και ερχόμεθα εδώ και προσκυνούμε το παλαιότερο κλήτος που είναι προς τιμή της κοιμήσεως της Παναγίας και έχει παραστάσεις από τους χαιρετισμούς, τους 24 οίκους. Το κλήτος του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο και αυτό απεικονίζει πολλά γεγονότα της ζωής του Τιμίου Προδρόμου και έχει κατοπινά δημιουργήθηκε και χτίστηκε ένα μικρό εγκάρσιο κλήτος προς τιμή του Αγίου Φανουρίου, το πρώτο εκκλησάκι που χτίστηκε μετά από ένα γεγονός, περίοδος της Ενετοκρατίας, και χτίστηκε λοιπόν πάνω στη Κρήτη ο πρώτος ναός του Αγίου Φανουρίου, και εδώ ο Άγγελος, ο κριτικός, αγιογράφησε τις περίφημες αυτές εικόνες οι οποίες διασώζονται σήμερα στη Μονή Βροντισίου και κοσμούσαν εδώ το ναό της Μονής Βαλσαμονέρου του Αγίου Φανουρίου, την παλαιότερη εικόνα η οποία διασώζεται και σήμερα του Αγίου Φανουρίου. Και έτσι λοιπόν η μεγάλη τιμή που ήρθε στο πρόσωπο του νέου τότε αυτού Αγίου είχε σαν αποτέλεσμα έως και σήμερα να ονομάζεται πλέον το μοναστήρι Άγιος Φανούριος και να γνωρίζει ο κόσμος ότι ο ναός αυτός τιμάται προς τιμή του Αγίου Φανουρίου. Και έτσι όλοι εδώ ταπεινοί προσκυνητές ερχόμαστε, βλέπουμε αυτό το ένδοξο παρελθόν, το οποίο είναι πολύ διδακτικό για όλους εμάς, πώς οι πατέρες τότε, πώς οι καλλιτέχνες τότε, με τα ελάχιστα μέσα που διαθέταν, μεγαλούργησαν και έχουμε σήμερα εμείς αυτή την πλούσια πνευματική κληρονομιά. Η Παλαιά Μονή Βαλσαμονέρου αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αξιόλογα εκκλησιαστικά μνημεία της Κρήτης, με την ιδιότυπη αρχιτεκτονική του ναού, το υπέροχο ανάγλυφο θύρωμα, τον ανεκτήμητο τοιχογραφικό διάκοσμο και το υπέροχο τέμπλο. Οι τοιχογραφίες φιλοτεχνήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, αλλά κατατάσσονται στην ίδια καλλιτεχνική παράδοση του τέλους του 14ου μέχρι τις αρχές του 15ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες του Βόρειου Κλήτους είναι οι αρχαιότερες, με τις παραστάσεις των 24 οίκων του Ακαθίστου Ύμνου στον ευρύτερο κύκλο της παλαιολόγιας ζωγραφικής των τελευταίων δεκαετιών του 14ου αιώνα. Ένα άλλο σημαντικό σύνολο αποτελεί ο διάκοσμος του Νότιου Κλήτους, τόσο από την άποψη του εικονογραφικού προγράμματος, όσο και της εξέλιξης της τεχνοτροπίας, καθώς υλοποιήθηκε σταδιακά
και από διαφορετικούς ζωγράφους κατά το διάστημα από το 1407 έως το 1428. Παρά το γεγονός ότι το αρχαιότερο κλήτος ήταν της Παναγίας Οδηγήτριας, η Μονή Βαλσαμονέρου ονομάστηκε στον Άγιο Φανούριο, που τιμάται ως τοπικός Άγιος και η μνήμη του εορτάζεται με μεγάλο πανηγύρι κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου.